Σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα καλημερίσουμε και θα καλωσορίσουμε συχνότητα του 984, μια ιστορική φυσιογνωμία στο χώρο των κινημάτων και στο χώρο της αριστεράς, την κυρία Νάντια Βαλαβάνη, που βεβαίως μετέχει σε τιμητική θέση στο ψηφοδέλτιο του Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Κυρία Βαλαβάνη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, αλλά κόψτε λίγο από αυτά που λέτε. Εντάξει. Κυρία Βαλαβάνη, στην ουσία είμαστε 24 ώρα πριν την κάλπη. Είναι κρίσιμη και για ποιο λόγο αυτή η κάλπη? Διότι πολλοί προοικονομούν ότι έχει δείξει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα η κάλπη της 21ης Μαΐου. Άρα στην ουσία είναι μια διεκπεραιωτική λειτουργία. Εσείς τι λέτε? Αν έχει δείξει το ποια θα είναι η κυβέρνηση, δεν έχει δείξει ωστόσο ποια θα είναι και αν θα υπάρξει πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση. Και από αυτή την άποψη πραγματικά αυτό είναι και το μεγάλο διακύβευμα αυτής της δεύτερης εκλογικής μάχης. Άρα για να καταλάβω, θεωρείτε ότι την Κυριακή δεν ψηφίζουμε για κυβέρνηση, αυτό έχει κρυφεί, ψηφίζουμε του τι χαρακτήρα θα έχει η αντιπολίτευση? Κοιτάξτε, σε μεγάλο βαθμό είναι φανερό που θα πέσει η μπήλια, που θα κάτσει. Το άλλο δεν είναι φανερό, είναι κάτι μαχητό. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχοντας την πεποίθηση για μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σε μια βουλή που θα είναι μέχρι και 7 κομματική, θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν θα χρειάζεται δηλαδή να αναζητήσει κάποιους συμμάχους για να συμπληρώσει τις τελευταίες έδρες μέχρι το μέτρο της αυτοδυναμίας. Δεν έχουμε καθόλου την αίσθηση ότι θα είναι business as usual. Έστω η Νέα Δημοκρατία με αυτή την τραγική θητεία που γνωρίσαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ένας βασικός λόγος βέβαια είναι ότι έπεσε πάνω όλο το σύστημα για να μαζέψει αυτά που φαινόταν κάπως αμάζευτα σε μια φάση αυτής της θητείας, που είναι μια θητεία η οποία ξεκινάει από το βασικότερο δείκτη για την πανδημία, τους νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όπου είμαστε πρώτοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό λέει πάρα πολλά για το πρόβλημα του ΕΣΥ και για το πρόβλημα της υγείας παράλληλα του πληθυσμού, με τις παρακολουθήσεις, με το τεράστιο κύμα της ακρίβειας, που δεν είναι μόνο εισαγόμενο όπως θέλει να μας πει η κυβέρνηση, έχει να κάνει και με τη δική της πολιτική με εντελώς συγκεκριμένο τρόπο, με το θέμα της πραγματικά εκπληκτικού ρεζιλέματος, αν δεν ήταν τόσο τραγικό, της ιστορίας των ιδιωτικοποιήσεων, που οι περισσότερες είναι επανακρατικοποίηση σε άλλα κράτη, όπως έγινε με τα Τέμπη και την ιδιωτικοποίηση του τρένου. Αυτά όλα μαζεύτηκαν. Βέβαια έγινε δυνατό να μαζευτούν όχι μόνο γιατί έπεσε πάνω όλο το σύστημα για να τα μαζέψει, αλλά και γιατί δεν υπήρχε πραγματικά αντιπολίτευση, που κάτι που πριν από ένα εξάμηνο ας πούμε φαινόταν να είναι όριμο φρούτο πάνω στο δέντρο, δηλαδή το να πέσει η Νέα Δημοκρατία, τα όριμα φρούτα δεν πέφτουν μόνο, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει και μια διέξοδος, πρέπει να υπάρχει και ένα χέρι που να μπορέσει να τα πιάσει και να διάσει το δέντρο. Αυτό δεν έγινε και με αυτόν τον τρόπο τελικά δημιουργήθηκε αυτή η, θα έλεγε κανένας, ανορθόλογη καταρχήν εικόνα, που έχει όμως πολλές εξηγήσεις απολύτως λογικές. Ο λαός με τις προηγούμενες εκλογές να τιμωρεί την αντιπολίτευση και όχι την κυβέρνηση που είχε τα προηγούμενα 4 χρόνια. Θα σας πει όμως κάποιος, αν μου επιτρέπετε κυρία Βαλαβάνη, το γεγονός ότι η κυβέρνηση έφτασε 41% με σύστημα απλής αναλογικής δεν λέει κάτι για το κριτήριο του ίδιου του πολίτη? Γιατί δηλαδή να θεωρήσουμε, εντάξει, εσείς λέτε το σύστημα, η ενημέρωση κτλ. Κτλ. Παρόλα αυτά. Και η αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση. Παρόλα αυτά, το 41% σε σύστημα απλής αναλογικής, χωρίς μπόνους, χωρίς τίποτα, έκρινε
με ισχυρή δηλαδή ουσιαστικά πλειοψηφία, πρωτοφανή στα μεταπολιτευτικά χρόνια, ότι η επιλογή της κυβέρνησης να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έτσι αποτυπώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί δηλαδή για όλα φταίει ένα σύστημα και να μην μετρήσει διαφορετικά, ότι ο κόσμος έκρινε ότι αυτή η κυβέρνηση μου κάνει. Ο κόσμος έκρινε ότι αυτή η κυβέρνηση μου κάνει και σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γύρω από αυτό. Στηριζόμενος σε μια αυταπάτη, την οποία καλλιέργησε η κυβέρνηση και όλο το σύστημα και δεν έκανε τίποτα για να διαλύσει η αξιωματική αντιπολίτευση και δεν έγινε δυνατόν και από τις άλλες πλευρές επίσης να σπάσει αυτή η φούσκα. Mm-hmm. Ποια ήταν αυτή η αυταπάτη? Θα σας θυμίσω ότι αν είναι φοβερή, ας πούμε, μια πραγματική, ένα πραγματικό ποσοστό μέσα στο λαό πάνω από 40%, ακόμα φοβερότερο είναι και απόλυτη λαϊκή πλειοψηφία σε αυτή την περίπτωση, ενώ το 41% δεν κυβερνάει με απλή αναλογική, κυβερνάει με ένα σύστημα ληστρικής εκμετάλλευσης των ψήφων όσων δεν μπαίνουν μέσα στη Βουλή, που ήταν η πλειοψηφία, απόλυτη λαϊκή πλειοψηφία, που δεν χρειαζόταν οποιοδήποτε λαϊκό σύστημα για να κυβερνήσει, ληστρικό σύστημα, συγγνώμη, του 2015 του 62%. Ένα μέρος αυτού του 40% είναι από αυτό το 62% του 2015. Τι είχε μάθει μεταξύ 2011 και 2015 αυτός ο κόσμος με κλειστές τράπεζες, έκανε το πρωτοφανές στην παγκόσμια ιστορία σε εκλογές που δεν έχουν γίνει πουθενά άλλου με κλειστές τράπεζες, να δώσει 62% στην κυβέρνηση που τυπικά ήταν μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αφαιρώντας το waiver να έκλεισε τις τράπεζες, αλλά οι υπογραφές ήταν οι δικές μας, της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το κλείσιμο. Και μας έδωσε 62% τότε. Γιατί? Γιατί είχε υπάρξει μια πραγματικά χειραφετητική απελευθερωτική ανάταση. Ο κόσμος είχε καταλάβει μέσα στη μιζέρια και στην καταπαράθρωση της ζωής του και οι λαϊκές τάξεις και η εργατική τάξη και τα μεσαία στρώματα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ότι αυτό που παίζεται δεν είναι τελικά τα ψίχουλα, αλλά είναι το δικαίωμα τον 21ο αιώνα σε μια πραγματικά αξιοπρεπή ζωή. Όχι για ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, αλλά για τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Αυτός ο κόσμος λοιπόν που μέσα σε τόσες δύσκολες συνθήκες γνώρισε αυτή την ανάταση από την πείρα του, τον έμαθε πρώτα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του τρίτου μνημόνιου, η δεύτερη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, και μετά ακόμα πιο έντονα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο της πανδημίας, ότι είναι ονειροφαντασίες το να ζητάς μια πραγματικά αξιοπρεπή ζωή, τουλάχιστον να μην σωριάζεσαι κάτω, που είναι ένας απόλυτα θεμητός στόχος, μια κοινωνία να μην σωριαστεί κάτω σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και αυτό από μεριάς Νέας Δημοκρατίας έγινε δυνατό με τα ψίχουλα στην κυριολεξία, αλλά ψίχουλα για τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού που μοίρασε αυτά τα 4 χρόνια τα market pass, τα καλάθια του νοικοκύρη και της νοικοκυράς κτλ. Πού βρίσκεται η αυταπάτη? Ο κόσμος νομίζει ότι όπως δεν σωριάστηκε στα πόδια του 15-19 ή 19-23, ναι, θα συνεχίσει και παραπέρα. Η μεγάλη διαφορά είναι η εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία μπόρεσε να δώσει τα 18-22 ευρώ το μήνα market pass και όλα τα υπόλοιπα που μοίρασε, συν ένα ουσιαστικό μέτρο, απολύτως ουσιαστικό, την επιχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, στους οποίους λογαριασμούς έγραφε πάνω, ερχόταν ας πούμε 200 ευρώ και πάνω έλεγε ότι ΔΕΗ και κράτος σας δίνουν άλλα 450. Βέβαια, αν ερχόταν 650 ευρώ λογαριασμό σε ένα λαϊκό, δεν θα είχαμε αυτά τα την κατάσταση, ο κόσμος στους δρόμους, άλλα εκλογικά αποτελέσματα κτλ. Γιατί μπόρεσε να τα κάνει όλα αυτά και τα ψίχουλα και αυτό το ουσιαστικό μέτρο? Επειδή η Ευρωπαϊκή
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020 με την πανδημία πήρε μια ιστορική απόφαση, έκανε χρήση ενός μέτρου, ενός άρθρου του Σύμφωνου Σταθερότητας που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ, το οποίο στα αγγλικά λέγεται escape clause. Εγώ το λέω άρθρο δραπέτευσης, επισήμως μεταφράζεται ως ρήτρα διαφυγής, που σημαίνει σου δίνει τη δυνατότητα, αν κάνεις χρήση αυτού του άρθρου, να δραπετεύσεις από το δημοσιονομικό ζουρλομανδία για να μην σοριαστούν κάτω οι δυτικές κοινωνίες. Και χάρη σε αυτό μπόρεσαν να βγίνουν όλες αυτές οι δαπάνες που κατάληξαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή η εποχή ο κόσμος δεν ξέρει ότι έχει τελειώσει. 2020-2023, από 1η-1η-2024 μπαίνουμε κατά τους Γερμανούς σε business as usual, αυτά που ξέραμε δηλαδή. Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Γάλλους σε μια λίγο διαφοροποιημένη, μάλλον προς το χειρότερο κατάσταση, δηλαδή σε ένα είδος μνημόνιο που θα διαπραγματεύεται από χώρα, αναχώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα δίνει τα κονδύλια του Ταμείου Ανασυγκρότησης και τα λοιπά, αν δεν τηρείς τους όρους που θα έχεις και θα πιάνει όλα τα κράτη και όχι μόνο τα κράτη που είχαν μνημόνια. Άρα νέο καθεστώς λέτε πια. Η Ελλάδα σημαίνει επίσης ότι γυρνάμε στα πλεονάσματα 2,2 συν 2,2 μεσοσταθμικά μέχρι το 2060 για πάνω από 35 χρόνια ακόμα, για τα οποία πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η συμφωνία που κλείθηκε για να βγούμε από τα μνημόνια, απολύτως μνημονιακού χαρακτήρα και το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του κόσμου. Ούτε η πλεονασματική πολλά χρόνια Γερμανία είχε ποτέ 35-40 χρόνια πλεονάσματα, ούτε οι πετροπαραγωγικές χώρες του κόλπου. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει ύφεση μείον 0,3%, η Ιρλανδία έχει ύφεση μείον 2,5% και η συντριμμένη από τα μνημόνια Ελλάδα θα καλείται από το 2024 να κάνει αυτό που δεν έχει καταφέρει να κάνει κανένας άλλος. Είναι φανερό ότι δεν πάμε εκεί. Ήδη έχουν αρχίσει να χτυπάνε οι καμπάνες. Εγώ θα σας θυμίσω τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος σε κάθε συνέντευξη που δίνει από τον Απρίλιο, ποια είναι η εποδός, ό,τι δώσαμε, δώσαμε. Τέρμα τα δοσήματα, δημοσιονομική πειθαρχία, γιατί θα έρθουν τα χειρότερα. Να σας πω την τελευταία έκθεση του, του ESM που κρατάει το χρέος μας. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε αυτή η έκθεση. Λέει με αυτή την ωραία γλώσσα την αποστηρωμένη ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπου βλέπετε προκλήσεις, να το μεταφράζει σαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προσέξτε, βάζει ένα θέμα που από το 19 υποτίθεται το 18 το διευθετήσανε και δεν είχε έκτοτε, μόνο εμείς μιλάγαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Επισήμως ήταν απόλυτα ταμπού. Λέει ότι αντιμετωπίζει προκλήσεις για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και την ικανότητα αποπληρωμής του. Αυτό είναι ακριβώς μέσα από την έκθεση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτά που λέγαμε όλα τα χρόνια και τώρα όμως θα τα δούμε και στην πράξη από ό,τι φαίνεται. Ότι το γεγονός ότι κλείσανε με πολλά εισαγωγικά με το χρέος χωρίς κούρεμα, απλώς τραβώντας τις αποπληρωμές μετά το 1932 και δημιουργώντας ένα... 2032, θα είμαστε μέσα στη μεγάλη ύφεση του 29ου κράτου. Σημαίνει ότι δεν θα περιμένουν βέβαια 32 για να αρχίσουν να χτυπάνε οι καμπάνες και τα κανόνια, θα αρχίσουν και τώρα προσαρμογές. Και μάλιστα όταν το χρέος έφτασε, όπως ξέρουμε πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα το ανακοινώσαμε, στο ιστορικά ψηλότερο σημείο από τότε που η Ελλάδα είχε οποτεδήποτε χρέος, σε απόλυτα νούμερα, έφτασε τα 403 δις, το σύνολο του κρατικού χρέους, και γι' αυτό και ο ESM λέει ότι οι προκλήσεις για τη βιωσιμότητα και την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους πηγάζουν στην Ελλάδα από τέσσερα θέματα, από τέσσερα προβλήματα. Από το ψηλό επίπεδο δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ξαναμπαίνει άρα το θέμα του χρέους. Αν αυτό το χρέος είναι βιώσιμο από τη δικιά μας μεριά, ενώ μπαίνει χωρίς κούρεμα, από τα μεγάλα διευρυνόμενα εξωτερικά ελλείμματα, από την αδύναμη αύξηση της παραγωγικότητας,
η Ελλάδα, ενώ κάνει επενδύσεις και μάλιστα επέρεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι κάνει, έχει... Λίγο πιο σύντομα, κυρία Βαλαβάνη, πρέπει να πάω σε διάλειμμα και έχω ερωτήματα από ακροατές για σας. Λίγο πιο σύντομα. Και βεβαίως λέει το τελευταίο, κρατήστε το, κατά τη γνώμη μου όντως δεν είναι το πρώτο, είναι το τελευταίο, αλλά να μην το ξεχνάμε, τις επάθειες του τραπεζικού τομέα. Και ο ESM κάτι πρέπει να ξέρει για τον τραπεζικό τομέα. Κυρία Βαλαβάνη, πάω πολύ γρήγορα. Δώστε μου, σας παρακαλώ, γρήγορες απαντήσεις στο μέτρο του εφικτού, στα ερωτήματα των ακροατών. Γιατί η εκπομπή αγαπά και τους ακροατές. Λέει ο Δημήτρης, ρωτήστε την κυρία Βαλαβάνη, μιας και υπήρξε αναπληρώτρια υπουργός οικονομικών το πρώτο εξάμηνο στην κυβέρνηση του 2015. Πιστεύει ότι κοστίζει ακόμη πολύ ακριβά σε συγκεκριμένους χώρους της αντιπολίτευσης, και δεν εννοώ το ΠΑΣΟΚ, το γεγονός ότι όταν κλήθηκε ο λαός άμεσο δημοκρατικά να αποφασίσει το μέλλον του το καλοκαίρι του 2015, αυτό τελικά δεν εισακούστηκε? Δεν καταλαβαίνω ακριβώς αν εννοεί το θέμα του δημοψηφίσματος. Βεβαίως. Το δημοψήφισμα είναι ένα, αυτό εννοεί προφανώς. Αυτό εννοεί, αυτό εννοεί. Ναι, ότι ναι, δεν εισακούστηκε. Είναι, δεν υπάρχει πιο άμεσο δημοκρατικό μέσο. Ναι, γιατί το ερώτημα... ένα συγκεκριμένο ερώτημα και μια συγκεκριμένη απάντηση. Το ερώτημα είναι αν στήχησε αυτό σε δυνάμεις στη σημερινή αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ, αν του στήχησε αυτό τότε τελικά. Εγώ πιστεύω και το γράφω και το λέω από το 2015 μέχρι σήμερα ότι η επιλογή της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για πλήρη παράδοση, γιατί αυτό έγινε με το τρίτο μνημόνιο, ήταν η χειρότερη από όλες τις δυνατές επιλογές που υπήρχαν μπροστά και αποτέλεσε στρατηγική ήττα για την αριστερά, και μια στρατηγική ήττα δεν τη χρεώνεται μόνο αυτός που οδηγεί σε αυτήν, που ήταν η δεύτερη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η ηγετική του ομάδα εν πάση περιπτώσει, αλλά την πλήρωσε και θα την πληρώνει ολόκληρη η αριστερά. Επίσης μια στρατηγική ήττα δεν έχει το χαρακτήρα μιας τακτικής ήττας που μέσα σε λίγα χρόνια μπορεί να αλλάξουν πολύ ριζικά τα πράγματα. Περνάνε συνήθως πολλά χρόνια μέχρι να καταφέρεις να σηκώσεις ξανά κεφάλι. Και αυτό είναι ένα μάθημα που νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε σήμερα πιο καθαρά από ότι ίσως πολλοί κόσμος τότε. Σάκης, κυρία Βαλαβάνη, εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που πρέπει ο Κοσμάκης να δώσει ένα νεφρό για να πληρώσει πια λογαριασμό, δε έτσι πως πάνε, μην πούμε για όλα τα υπόλοιπα. Και η Νέα Δημοκρατία καλπάζει παραλίγο να κάνει αυτοδυναμία με απλή αναλογική. Μήπως ίσομη η αντιπολίτευση απλά κάνετε πλάτες σε αυτή την κατάσταση? Μήπως δηλαδή εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρείτε το Μακρόν που βολεύει και κάντε του μπεκί όλοι, και παραπλήσιο είναι του Κώστα? Κυρία Βαλαβάνη, εδώ πάμε σε ένα ηγετικό κυριαρχικό σχήμα κέντρο δεξιάς με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το οποίο θα φτιάξει ένα άλλο σχήμα δεξιάς και οι υπόλοιποι θα είστε παραπληρωματικοί. Γιατί δεν ενωθήκατε μετά την 21η Μαΐου, παρά τις διαφορές σας, σε ένα κοινό μέτωπο για μια ισχυρή αντιπολίτευση? Πολύ καλή ερώτηση. Παρόλο που ο πόθος για ενότητα είναι ο πιο βαθύς λαϊκός πόθος και διαχρονικά, θα σας πω ότι... για να μπορέσει να έχεις ενότητα σημαίνει ότι συμφωνείς σε 5 στόχους. Οι στόχοι αυτοί θα μπορούσαν να είχαν γίνει, όχι βέβαια μετά από, πώς το λένε, το διάστημα ενός μήνα πριν από τις εκλογές. Εγώ θα σας πω πολύ καθαρά, αφήνοντας απ' έξω το ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ 2000, γιατί αφήνοντας απ' έξω, γιατί ήταν η κυβέρνηση του τρίτου μνημόνιου, έτσι, και του μεταμνημονιακού καθεστώτος. Μεταξύ 2016 με 2018, από τις δυνάμεις, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους 32 βουλευτές που καταψήφισαν το τρίτο μνημόνιο στην Ελληνική Βουλή, το οποίο τρίτο μνημόνιο το υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό το έχουμε ξεχάσει εντελώς. Έγιναν επί 2 χρόνια πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες. Η γνώμη μου ήταν ότι ήταν απολύτως ρεαλιστικό το να υπάρξει ένα μέτωπο σχεδόν όλων όσων είχαν σεβαστεί εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα της 5ης Ιουλίου του 2015, και αυτό για ευθύνες που δεν είναι τώρα τις παρούσες να συζητήσουμε δεν έγινε δυνατό και εγκαταλείφθηκε.
η τελευταία προσπάθεια που έγινε ήταν και η μοναδική προσπάθεια ενότητας. Από όσες τουλάχιστον εγώ έχω υπόψη μου, έχω πάρει μέρος σε όλες εκτός από αυτή την τελευταία μέσα στο, σε αυτούς που συζήταγαν με όλους, ήταν ανάμεσα σε ένα μεγάλο μέρος όσων έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη διαχείριση του Τρίτου Μνημόνιου το 2015 και στο ΜέΡΑ25. Αυτή είναι η μόνη η οποία κατάληξε. Γι' αυτό και το ΜέΡΑ25 σήμερα, το ΜέΡΑ25 που δεν έγινε δυνατό να μπει στη Βουλή στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ναι, δεν είναι το ΜέΡΑ25 της Βουλής της προηγούμενης, είναι κάτι ιδιαίτερα ενισχυμένο, γιατί είναι μέσα, ξαναλέω, σχεδόν όλοι όσοι δεσμεύτηκαν και σεβάστηκαν το αποτέλεσμα του Ιουλίου του 2015. Και δεν μιλάω μόνο για τη λαϊκή ενότητα που στις τάξεις της εξακολουθώ να βρίσκω. Κυρία Βαλαβάνη, πρέπει να πάω πιο γρήγορα, ναι, το συμπληρώνω. Αλλά μιλάω και για άλλους βουλευτές που δεν έχουν καμία σχέση, βουλευτές, ομάδες, ανθρώπων. Λέει εδώ η φίλη μου η Μαρή. Που ανεντάχθηκαν τώρα μέσα σε αυτό το μέτωπο. Και γι' αυτό πρακτικά μόνο αυτό το μέτωπο, αν καταφέρει να μπει στη Βουλή, έχει τη δυνατότητα να επιδράσει και σε άλλες φωνές ή και δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στη Βουλή, για να μπορέσει να γίνει αυτό που δεν, όχι μόνο δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να το κάνει γιατί έχει δεσμεύσεις από την προηγούμενη δεκαετία των μνημονίων. Αυτοί, οι μόνοι που μπορούν να κάνουν τέτοιου είδους αντιπολίτευση είναι αυτοί που δεν έχουν τέτοιες δεσμεύσεις. Μάλιστα. Λέει εδώ η Μαρία, παρόλα αυτά η κυρία Βαλαβάνη και αυτή η συμμαχία του ΜέΡΑ25 με τις άλλες δυνάμεις βρέθηκε εκτός της Βουλής. Αναρωτηθήκατε όλοι και εσείς, λέει, και το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ, όταν κάνατε μόνο μέτωπο, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ήταν το θέμα, ή έπρεπε να πάτε όλοι μαζί ενιαία για να αποτρέψετε την παντοδυναμία πια της Νέας Δημοκρατίας? Δεν ξέρω αν άκουσε αυτά που έλεγα προηγουμένως από την αρχή. Ούτε εγώ το ξέρω αυτό. Η ακροάτριά σας. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να με κατηγορήσει ότι έκανα μονομέτωπο. Το λέω χαρακτηριστικά επειδή μιλάμε για αυτά τα ζητήματα τώρα. Το κύριο μέτωπο είναι πάντα απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί να είναι απέναντι σε άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ό,τι κι αν σε χωρίζει. Αυτά είναι δευτερεύοντα μέτωπα. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορούμε να βρεθούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, το ξανάπα. Το ότι δεν έγινε δυνατόν, όταν επί δύο χρόνια δεν έγινε δυνατόν, είναι φανερό ότι προβλήματα που δεν λύνονται μέσα σε δύο χρόνια δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε δέκα μέρες. Μην επεκταθείτε, δώσατε απάντηση. Ο Κώστας λέει, θεωρείτε ότι η φαινομενικά άτολμη στάση της συμμαχίας του ΜέΡΑ25, συμμαχίες για τη ρήξη σε θέματα όπως τα ελληνοτουρκικά, μπορεί να στήχησε εκλογικά στην κίνηση? Επί της ουσίας, παρακολουθώντας και εγώ εκτός Βουλής, γιατί δεν είχαμε σχέση, τον τρόπο που έγινε γενικά, τον τρόπο που κράτησε αντιπολιτευτική στάση μεταξύ 2019 και 2023, θα σας πω ότι ήταν υποδειγματικός ο τρόπος στο πλαίσιο της Βουλής που πέρασε. Και δεν έχω υπόψη μου κάποια προσπάθεια γύρω από τα ελληνοτουρκικά, τα οποία μπήκαν σε διάφορες περιπτώσεις στη Βουλή, που να μπορεί κανείς να πει ότι το ΜέΡΑ15 περί άλλα τύρβαζε ή δεν ενδιαφερότανε ή δεν ήταν αρκετά μαχητικό ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω επίσης ότι με τη συνεργασία που σήμερα εκφράζεται, αυτά είναι θέματα τα οποία λίγο πολύ τα έχουμε λύσει. Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει όχι μόνο πατριωτισμός, αλλά ότι υπάρχει αριστερός πατριωτισμός και είναι αυτός που δημιούργησε και το θαύμα της εθνικής αντίστασης με την πλειοψηφία του λαού κάτω από γερμανική κατοχή και τέτοιου είδους λησαλέα κατοχή να οργανώνεται σε κάποια μορφή αντίσταση. Κυρία Βαλαβάνη, υπάρχει ερώτημα εδώ φίλου ακροατή του Σάκη και υπάρχει και ενός άλλου Σάκη. Του Σάκη από Θεσσαλονίκη λέει: καλημέρα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα με τα κόμματα είναι ότι δεν κοιτούν το συμφέρον του λαού, αλλά βάζουν προτεραιότητα στην εκπλήρωση των ιδεολογικών του αγκυλώσεων, είτε δεξιά είτε αριστερά. Ο άλλος Σάκης λέει το εξής: κυρία Βαλαβάνη, τι διαφορετικό πιστεύετε ότι θα προσλάβει ως μήνυμα τώρα ο πολίτης από τις εκλογές 21 Μαΐου για να μπει το ΜέΡΑ25 συμμαχία για τη ρήξη στη Βουλή
στις εκλογές 25 Ιουνίου. Δύο σάκηδες δηλαδή τα ερωτήματα. Να σας πω για τον πρώτο σάκι. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλό αυτό. Είναι πολύ απλό και έχει απόλυτο δίκιο για το θέμα του ποιος, ότι αν κοιτάνε όλα τα κόμματα και σε ποιο βαθμό τα πραγματικά λαϊκά συμφέροντα ή άγονται, εγώ δεν σας έλεγα από ιδεολογήματα, από άλλα ταξικά συμφέροντα, τα οποία είναι αυτά που τα σπρώχνουν να παίρνουν συγκεκριμένες θέσεις, τα περισσότερα από αυτά. Αλλά μην υποτιμάτε από την άλλη μεριά το θέμα της ιδεολογικοποίησης της πολιτικής. Ξέρετε ποια είναι ο ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος με μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία μπορεί να έχει αυτοδυναμία? Το ότι το 2025, λένε όλες οι πληροφορίες, ήδη τα γράφουν στον τύπο τους, θα ξεκινήσει το πιθανότερο προσπάθεια συνταγματικής αναθεώρησης, ώστε η επόμενη Βουλή να είναι αναθεωρητική. Ξέρουμε πού θα στηριχτεί. Θα στηριχτεί σε μια προσπάθεια συνταγματοποίησης του νεοφιλελευθερισμού. Αν κάτι υπάρχει, πώς το λένε, που κάνει μπαμ, αυτό είναι η συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού. Στο άλλο ερώτημα απαντήστε, στον άλλο σάκι, τι σημαίνει απόσυρση. Τα λένε, τα έγραψε στη συντηρητική εφημερίδα η οποία αναδημοσίευσε το σχέδιο Αλεβιζάτου Ιεραπετρίτη και άλλων πέντε συνταγματολόγων που είναι σχεδόν όλοι σύμβουλοι του κυρίου Μητσοτάκη, που ονομάζεται πρόταση για ένα καινοτόμο σύνταγμα, που λέει μέσα αποσύρεται το κράτος από την οικονομία, άρα αποκλείεται να επαναιδιωτικοποιηθούν λιμάνια, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, πάει το νερό το οποίο μέχρι τώρα το προστάτευε μόνο το Συμβούλιο Επικρατείας χάρη στο υπάρχο σύνταγμα κτλ. Θεσπίζεται δημοσιονομική πειθαρχία και ισοσκελισμένη ισολογισμή. Αυτό σημαίνει ότι ούτε με επιδημία δεν θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό που έγινε τα ψίχουλα, δηλαδή του 2020-2024. Καταργείται εννοείται η τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Η ΟΤΑ καταργείται η κρατική τους επιχορήγηση και θα είναι από ίδια έσοδα τέλη και χαράτσια αποκλειστικά. Κατάργηση μονιμότητας δημοσίων υπαλλήλων, κατοχύρωση lockout κλπ. Μάλιστα. Στον άλλο σάκι τι απαντάτε? Άρα η ιδεολογικοποίηση δεν γίνεται σε ιδεολογικοποίηση. Κυρία Βαλαβάνη, θα χάσω το χρόνο. Βοηθήστε με. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αλλά θέλω να προλάβω να απαντήσετε σε όλους. Στον άλλο σάκι, τι πιστεύετε ότι άλλαξε μεταξύ 21ης Μαΐου και 25ης Ιουνίου? Κοιτάξτε, θα σας πω την προσωπική μου γνώμη, γιατί βεβαίως θα γίνουν αναλυτικές συζητήσεις όπως και σε όλα τα κόμματα σε βάθος μετά, που δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει τώρα. Κάναμε μια κακή, πολύ κακή προεκλογική καμπάνια, η οποία σκέπασε ένα πολύ καλό οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν το πρόγραμμα με βάση το οποίο συμφωνήθηκε η συνεργασία του Μέρα 25 με τη Λαϊκή Ενότητα και με όλους τους υπόλοιπους που ήταν λίγο πολύ ξέμπαρκοι μέχρι τότε. Αυτό ήταν καθοριστικό. Και φυσικά όταν κάνεις μια κακή καμπάνια, μπορεί οι άλλοι να σου έχουν στήσει τα τυράκια ή να σε έχουν παρασύρει σε αυτό κτλ. Αλλά έχεις εσύ την ευθύνη. Από την άλλη μεριά θέλω να πω ότι για θέματα όπως μια αντιδραστική μεταρρύθμιση του συντάγματος, η οποία βέβαια είναι δύσκολο να ξεκινήσει αν δεν υπάρχει πλειοψηφία στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, αυτοδυναμία, το μόνο που μπορεί να σπάσει αυτή τη στιγμή την αυτοδυναμία είναι να μπει 8ο κόμμα στη Βουλή. Και το βασικό 8ο κόμμα που μπορεί να μπει στη Βουλή είναι το ΜΕΡΑ με βάση τις φωτογραφίες των δημοσκοπήσεων που φωτογραφίζουν συγκεκριμένες στιγμές μέχρι σήμερα. Το ΜΕΡΑ φωτογραφίζεται να έχει χάσει ψήφους μετά το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου και αυτό πάντα συμβαίνει. Όποιος χάνει, χάνει και παραπέρα. Εγώ πιστεύω σε αυτό το 2,1 που έπιασαν.
Μετά φωτογραφίστηκε να ανέβηκε στο 2,5 και να το ξεπεράσει το 2,5. Είναι της ΡΑΣ οι πριν 4 μέρες που μιλούσε για 2,6%. Η αίσθηση που έχω μιλώντας με τον κόσμο, γιατί δεν έχω άλλα μέτρα στην κρίση, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που είναι ανωδική η τάση, γιατί η τάση έχει σημασία. Όμως για να μπει στη Βουλή, η τάση αυτή πρέπει να γίνει κύμα. Μέσα σε 2-3 μέρες, πόσες είναι ακόμα αυτές μέχρι τις εκλογές. Σαφές. Θέλω πρώτη-τελευταία ερώτηση, γρήγορη απάντηση. Είναι ιστορική σε εφίσως, αλλά έχει το ενδιαφέρον της. Λόγω της ιδιότητας που είχε το πρώτο εξάμηνο η κυρία Βαλαβάνη, σας παρακαλώ πολύ, λέει, πριν την αποχαιρετήσετε, είναι χρήσιμο κατά τη γνώμη μου να απαντηθεί και να ακουστεί. Το ερώτημα είναι ένα. Υπήρχαν ρευστά διαθέσιμα το 2015 ώστε να μην είναι απαραίτητο μετά το παιχνίδι του ΕΛΑ να έχουμε περιορισμό κινήσεων κεφαλαίων, και αν ναι, γιατί εμείς διαλέξαμε να κλείσουμε τις τράπεζες, ή δεν υπήρχαν ρευστά διαθέσιμα? Ξέρετε ότι μέχρι και τον Ιούνιο του 2015 πληρώθηκαν κανονικά μισθοί και συντάξεις, όχι από ρευστά διαθέσιμα. Το ταμείο το παραλάβαμε όλοι μαζί στο Υπουργείο Οικονομικών, ήταν μηδενικό. Ακόμα και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μου είχε πει ότι δεν είχε τίποτα στον προϋπολογισμό, που είχε ένα δικό του προϋπολογισμό χάρη στα μνημόνια. Δηλαδή υπήρχε απόλυτη στεγνότητα. Πώς καταφέραμε να ανταποκριθούμε μέχρι και τον Ιούνιο σε μισθούς, συντάξεις, δαπάνες, δημόσιες νοσοκομεία, παιδεία, υγείας κτλ. Πρώτον, αυξάνοντας τα δημόσια έσοδα, κόβοντας τα χρέη, σας υπενθυμίζω το νόμο χάρη στον οποίο μέσα στο πρώτο έτος εισπράχθηκαν 2 δις που ήταν πολύτιμα εκείνη την περίοδο, από ανθρώπους που αν χρωστούσαν πάνω από 50.000 πηγαίνανε στη φυλακή. Αυτά τουλάχιστον κοπήκανε. Δεύτερον, άρα είχες μια υπεραπόδοση εσόδων που είχε σχέση με το ότι ο κόσμος ήθελε με πολλές και μικρές δόσεις και με μεγάλα κουρέματα των χρεών του που γίνανε στα πλαίσια των 100 δόσεων. Είναι και η μόνη ρύθμιση που είχε κούρεμα χρέους. Να μπει ο ίδιος να τακτοποιήσει τη ζωή του και ταυτόχρονα να στηρίξει, να έχει κυβέρνηση, να πληρώνει μισθούς, συντάξεις και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Μαζέψαμε τα πάντα από οτιδήποτε είχε απομείνει μέσα στο δημόσιο. Δηλαδή από επιχειρήσεις του δημόσιου, από τα πάντα εκτός από τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία χρειαζόταν. Άρα, κυρία Βαλαβάνη, μας λέτε ότι παραλάβατε εντελώς άδειο το ταμείο? Εντελώς. Αυτό είναι πασίγνωστο. Αν κοιτάξετε, καλά, είναι πασίγνωστο ή να το λέει ο αναπληρωτής τότε Υπουργός Οικονομικών. Έχει άλλο βάρος. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν. Τελευταία ερώτηση. Είναι πολύ απλή. Η κάλπη είναι άδεια μέχρι την Κυριακή και βεβαίως υπάρχει τάση εδραία. Όμως οφείλουμε ακόμη και για λόγους τυπικότητας να τη θεωρούμε κενή. Γιατί να έρθει λοιπόν την Κυριακή κάποιος και να ψηφίσει μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη? Πρώτον, γιατί αν καταφέρει να μπει σαν 8ο κόμμα, δεν θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός πρόσκομα σε ό,τι ήθελε να συνεχιστεί. Πριν απ' όλα σε μια αντιδραστική μεταρρύθμιση του συντάγματος, η οποία θα είναι πολύ πολύ δύσκολο να ξυλωθεί. Δεύτερον, γιατί το να αναγκάσει τη Νέα Δημοκρατία με όμορα κόμματα, όπως έγινε και στο παρελθόν, να συνεργαστεί για να μπορέσει να δημιουργήσει κυβέρνηση, σημαίνει επίσης, επειδή και τα όμορα κόμματα πιέζονται, ενώ ένα κόμμα που έχει αυτοδυναμία δεν πιέζεται, πρέπει να γίνουν τραγικά πράγματα δηλαδή για να πιεστεί. Σημαίνει ότι αυτή η λέλαπα που ξέρουμε μέτρων αντιλαϊκών ότι θα και πολιτικών που θα ακολουθήσουν, διευθετώντας τα προβλήματα της ντόπιας ολιγαρχίας και της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, δεν θα έχει την ένταση που θα έχει αν είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και βέβαια αυτό κατά τη γνώμη μου και πάλι δεν είναι επαρκής λόγος για να ψηφίσεις, είναι πολύ βασικός λόγος. Αλλά είναι η ικανή, αλλά η αναγκαία συνθήκη είναι
Γιατί μόνο αυτοί που το 2015 έφυγαν από όλα τις δημόσιες θέσεις για να μην στηρίξουν το αναποδογύρισμα της λαϊκής θέλησης της 5ης Ιουλίου και, και το τρίτο μνημόνιο μιας κυβέρνησης που είχε από το λαό ψηφιστεί και γίνει κυβέρνηση για να, για να τερματίσει τα μνημόνια. Νομίζω ότι το πρόγραμμα αυτών των δυνάμεων, ένα πρόγραμμα αντιπολίτευσης, όχι κυβέρνηση, ένα πρόγραμμα ανακοπής της κυβερνητικής πολιτικής και της κυβερνητικής λέλαπας, αυτό είναι η αναγκαία συνθήκη για να ψηφιστεί το ΜέΡΑ25. Συμμαχία για τη ρήξη. Η συνεργασία του ΜέΡΑ25 με όλους σχεδόν που σεβάστηκαν τότε τη λαϊκή θέληση. Κυρία Βαλαβάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια στις τρεις μέρες που απομένουν για να πείσετε τους πολίτες, όπως πολύ εύγλωτα είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.